Στέλιο, ξεκινάμε με σένα. Αυτό το κουτί τι μας έφερες? Δώρο. Δεν έχει κάτι μέσα. Α, άδειο είναι. Της Πανδώρας. Α, γιατί το έφερες? Μ' άρεσε, μου φάνηκε άκυρο. Και για κάποιο λόγο μου έδεσε. Οπότε αυτό είναι τσάντα. Ναι, είναι τσάντα. Ευτυχώς που την έφερες, για να μην αισθάνεται και δική μου μόνη της. Σταμάτα. Αγάπη μου, τα έφαγες τα μυγδαλάκια. Είναι τσάντα. Και αυτό. Παίρνετε μία τσάντα από μέσα, μωρέ, να τελειώνουνε. Έχεις πολλές εδώ. Και εμένα αυτή εδώ είναι η τσάντα μου. Ναι. Δεν μπορώ. Δεν κατάλαβα. Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου κι εσύ. Γιατί, εγώ το βρίσκω πολύ χαριτωμένο αυτό που έκανε. Δεν λέτε να φέρνουν μήλα, πράγματα, το ένα, το άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι την παίρνεις μαζί, χωρίς κανένα λόγο, αυτή τη τσάντα, βασικά αυτό το κουτί, το παίρνεις μαζί σου. Έτσι, δεν έχει κάτι μέσα. Θα έχεις το άγχος. Τι να πρωτοκρατήσεις, το ποτήρι, το κουτί, που να το ακουμπήσεις. Για δες. Άμα έτσι να το συζητάω. Να σου πω κάτι, πες μου ότι πας κάπου να πας ένα δώρο τώρα, δηλαδή κυκλοφορούμε τα κουτιά να λέμε ότι είναι τσάντες. Ναι. Δηλαδή αύριο θα ήθελα να σου πεις φοράω πανοφόρι, γιατί αυτό δεν θα νάτο. Μπορούσε, με συγχωρείς Στέλιο, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι πρωτοπορία τώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νικόλα να κάνει μια νέα πρόταση με την οποία θα γίνει χαλασμός αργότερα και θα τους βλέπεις όλους κάτι, με κουτιά ρεκτοφόρου στον δρόμο. Είναι σαν, ρε παιδί μου, να... Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα είναι σαν να απαξιώνουμε τους ανθρώπους που είναι δημιουργοί και δημιουργούν κάποια πράγματα και βάζουν, ξέρεις, σκέψη, κόπο, πειραματισμό για να δημιουργήσουν κάτι το οποίο να πληρεί κάποιες προδιαγραφές ώστε να ονομάζεται, ξέρω εγώ, τσάντα, καρέκλα, παντελόνι, κτλ. Δεν ήταν τόσο διεκπαιρέωση, παιδί. Ευρέα αγάπη κουτί. Μου, τώρα αυτό είναι τσάντα. Κουτί. Έτσι. Το κουτί με τη τσάντα έχουν κάποιες διαφορές. Έχει χώρο μέσα. Δεν μπορούμε να βαφτίζουμε κάτι με μια ονομασία. Για να πούμε τι. Να είχες ένα κόνσεπτ τώρα και να ήθελες κάτι να μας πεις να. Αυτό, ναι. Το έφερα ένα κουτί το οποίο το λέω τσάντα. Δεν είναι τώρα κάτι. Και δεν είναι ωραίο και στην εικόνα. Δηλαδή είναι σαν να έχεις φέρει ένα δώρο κάπου. Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα. Έχει αρχίσει να με ενοχλεί αυτό που κάνετε με τη Φωτεινή. Εσάς. Εγώ σου μιλάω. Ναι. Γιατί, ξέρεις, είναι σαν να μας στερείτε και εμάς ως ακροατές την κριτική την οποία σας δίνεται ο λόγος να ασκήσετε. Και ακούμε, ας πούμε, σαν χλαμάρες. Okay. Και για τις δυο σας το λέω. Λοιπόν, αυτή η εικόνα μου αρέσει πάρα πολύ. Σίγουρα μου λείπει ένα γάντι δείκτη. Το σκέφτηκα. Αλλά το έβαλα τελικά. Ναι, απλώς επειδή σου είναι και λίγο κοντό το μανίκι του σακακιού. Ναι. Και είναι πολύ ντυμένη όλη η εικόνα, φαίνονται ξαφνικά τα άκρα σου πάρα πολύ γυμνά, γιατί είναι και τα νύχια που μακραίνουν κι άλλο τα δάκτυλα. Mm. Ξέρεις, είναι και κοντό αυτό και φαίνεται ένα χέρι πάρα πολύ γυμνό. Okay. Θα ήθελα να μείνεις ενδυματολόγος, θα ήθελα να είσαι η Νικολίνα που κάπου πηγαίνει. Mm-hmm. Θα σου έβαζα 4. Εβάλτο. Όχι. Μπα. Θα σου βάλω 3. Γιατί θα μου βάλετε 3 αντί για 4, το ρωτάω. Θα το σκεφτείς. Καλά. Διότι αποδυναμώνεις μόνη σου την εικόνα σου. Με το κόνσεπτ και το κουτί. Αλήθεια σου λέω. Οκ. Λάκη, θες να πάμε σε σένα τώρα. Ναι, έχω τσαντιστεί πάρα πολύ γιατί... Δεν έχεις ένα κουτί. Όχι, κουτί. Αν έχω κουτί εγώ, κουτί είμαι να μην έχω κουτί. Τι λες καλέ. Τώρα, όσον αφορά το καπέλο, αν θέλω να κάνω μια ενδυμασία ακριβώς, όχι ότι δεν είναι ωραία, είναι καταπληκτικό το όλο outfit, θα σου πω όμως τα details. Υπάρχει το bonjour, το πανοφόρι, που είναι αυτό το στρογγυλό, και αυτό πάει αυτό το καπέλο του Charlie. Το ειρωνικό παπούτσι, επειδή παίρνει του κορσέ το φάσμα, που είναι τα κορδόνια που κλείνουν και είναι σαν δύο κορσεντάκια πάνω στα παπουτσάκια, είναι πολύ χαμηλωμενάκια και μου αρέσουν πολλάκια. Τώρα, τα κουτιά που είναι μόδα, εσύ δεν έπρεπε να ειρωνευτείς με την καλή έννοια δύο πράγματα. Και το αξεσουάρ του χεριού που λέγεται τσάντα και του ποδιού που είναι το παπούτσι. Ναι. Άρα λοιπόν έπρεπε να κάνουμε ένα από τα δύο. Αλλά τώρα τι λέω, από ζήλια τα λέω αυτά. Και έχω κάτι. Καλά, το φόραξε αυτό το look εσύ. Θα το κάνω κιόλας τώρα με το που πάω σπίτι. 4 από μένα. Ευχαριστώ. Μπράβο, Νικολίνα. Εβελίν, τώρα είσαι στο ίδιο μήκος κύματος, φαντάζομαι, ή δεν ξέρω. Είμαι στο ίδιο μήκος κύματος. Γεια σου, Νικολίνα μου. Γεια.
Λοιπόν, θα σου πρότεινα, αν θέλεις, να κόψεις τα νύχια σου. Ναι. Δεν σε εξυπηρετούν σχεδόν σε καμία εικόνα που έχεις φέρει τον τελευταίο καιρό. Και θεωρώ ότι είναι και εκτός μόδας. Λοιπόν, με τα κοσμήματα που έχεις επιλέξει, δεν πάνε καθόλου σε αυτή την εικόνα. Δεν χρειαζόντουσαν κιόλας. Επίσης, αυτό στο λαιμό μπορεί να το έβλεπα μιας και έχει κίνηση και θα μπορούσε να το φέρεις και μπροστά. Θα το έφερνα και μπροστά να το δοκιμάσω, να δω αν μου ταιριάζει. Mm. Θεωρώ ότι έχεις κάνει πολύ ωραία επιλογή παπουτσιών και του κορσέ. Και το έχεις φέρει λίγο στο σήμερα και κάπως με αυτό. Με φόβησε πάρα πολύ αυτή η επιλογή των παπουτσιών. Είναι... Γιατί ξέρω ότι ήταν ρίσκο αυτό. Τεράστιο. Ναι. Αλλά κάπως κολλάει όλο αυτό και σε βοηθάει πάρα πολύ ο κορσές. Mm. Αυτό το κουτί είναι να χωρέσω τα προβλήματα που θα ήθελα να είχα τόσα λίγα. Πραγματικά. Και έχεις κάνει μια πάρα πάρα πολύ ωραία εμφάνιση και με έχεις κάνει να χαίρομαι τις τελευταίες δύο μέρες. Τρία. Ευχαριστώ. Μπράβο κορίτσι μου, στην υγειά σου και καλή επιτυχία. Όπως έχω ξαναπεί, δεν μ' αρέσει να είμαι λάθος, αλλά κάπου εδώ, τα λόγια του κύριου Κουδουνάρη μου μίλησαν. Πιστεύω ότι αυτό με τη Φωτεινή πρέπει όντως κάπου να σταματήσει. Και πιστεύω θα το σταματήσω εγώ, γιατί είμαι νεότερος άνθρωπος. Όχι, εντάξει, αλλά κάποιος πρέπει να πάρει το βήμα και είμαι εγώ αυτή.